Άννα Σουλιώτη, γιατί σήμερα κάνει την καλή πράξη της ημέρας. Έχει πάει να συναντήσει τον κύριο Ιωάννη Μαρονίτη, πρόεδρο του ομίλου UNESCO Πειραιών και Νήσων, όπου σήμερα ουσιαστικά μοιράζουν λαμπάδες στα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαρονίτη, καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Καλό μεσημέρι, κυρία Ζήνα, σε εσάς και στην όμορφη παρέα σας από το σπίτι της αγάπης και αλληλεγγύης του ομίλου για την UNESCO Πειραιών και Νήσων. Καταρινάκη μου, τι είδες σήμερα εκεί με τα παιδιά? Εγώ συγκινήθηκα πολύ, Ζήνα, γιατί κάτι τέτοιες ημέρες όλα τα παιδιά έχουν περισσότερο την ανάγκη, τη στήριξη και την αγκαλιά όλων μας. Πόσο μάλλον παιδιά από άπορες οικογένειες. Και εδώ ο όμιλος της UNESCO Πειραιώς και Νήσων άνοιξε την αγκαλιά τους αυτό εδώ το κτίριο, μοίρασε δώρα, λαμπάδες. Έχουμε μια εξαιρετική θεατρική παράσταση και ο κύριος Μαρονίτης ανοίγει την αγκαλιά τους αυτά τα παιδιά. Μπράβο, 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 ιδιαίτερα να το χειροκροτήσουμε. Μπράβο. Ζήνα μου, δεν χρειάζεται χειροκρότημα, κάνουμε το όχι, όχι, να δείχνουμε και τις καλές πράξεις να τις δείχνουμε και για τις κακές κάνουμε να μιλάμε και να υποδεικνύουμε. Κάνουμε το αυτονόητο. Αυτές τις μέρες ειδικά πρέπει να βάλουμε στο επίκεντρο το παιδί. Την ελληνική οικογένεια που υποφέρει. Και αυτό κάνω εγώ με τους συνεργάτες μου εδώ και πραγματικά είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί αυτή η χαρά που δίνουμε γυρνάει διπλή σαν μας. Είναι χαρά αλληλεγγύης, χαρά ανθρωπιάς, χαρά αγάπης. Όλα αυτά εδώ τα συγκεντρώσατε σήμερα από χορηγούς και τα δώσατε στις άπορες οικογένειες. Τα πάντα, ναι, τα πάντα είναι. Μπράβο, από δεν χορηγούς. Θέλω να πούμε τους χορηγούς, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Αλλά έχουμε τα πάντα. Λαμπάδες, σοκολατένια αυγά, τσουρέκια, μπράβο, παιχνίδια, πάρα πολλά ρούχα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και ήδη πρώτη ανάγκη για την οικογένεια να βγάλουμε αυτές τις δύσκολες μέρες. Ιδιαίτερα δύσκολες μέρες με αγάπη και κατανόηση και αλληλεγγύη. Κύριε Μαρονίτη, τι ήταν το πιο περίεργο που σας είπαν τα παιδιά σήμερα? Κοιτάξτε, γράφανε κάρτες, φιετήριες κάρτες για τους γονείς και για το Θεούλη, ας πούμε, τι θέλει να τους φέρει. Συγκινήθηκα και δάκρυσα πραγματικά όταν παιδί, ένα από τα παιδιά, ένα κοριτσάκι, ένας άγγελος πραγματικός, η Ειρήνη, έγραψε «Θεούλη μου, κάνε να πληρωθεί ο πατέρας μου». Έλα. Και ένα άλλο παιδάκι έγραψε «Θεούλη μου, ο Γιάννης, Θεούλη μου, κάνε να βρει δουλειά ο πατέρας μου». Αντί για δώρο δηλαδή, να ζητήσει το παιδί, ζήταγε τα αυτονόητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατερινάκη μου γλυκό, σε περιμένουμε να επιστρέψεις εδώ, να ευχηθούμε όλοι μαζί στον κόσμο καλό Πάσχα. Κύριε Μαρονίτη, καλό μπράβο Πάσχα. Στο έργο σας. Καλό Πάσχα. Μπράβο στους συνεργάτες, μπράβο στους χορηγούς, μπράβο σε εσάς που βοηθάτε πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια. Γιατί χωρίς εσάς δεν θα είχαμε ούτε τους χορηγούς αυτούς, ούτε πραγματικά την δυνατότητα να δουλέψουμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν στους χορηγούς μας, στους συνεργάτες μου, σε όλους εσάς που είστε δίπλα μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Δίπλα στην ελληνική οικογένεια. Έτσι και έτσι πρέπει να είμαστε όλοι. Ιδιαίτερα στις περιοχές μας, στην Νίκαια, εδώ αυτό το σπίτι της αγάπης, ναι, είναι ανοιχτό καθημερινά με φαγητό, με τα πάντα. Ό,τι μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Να τα δείχνουμε αυτά, να τα λέμε αυτά, να βοηθάμε τον κόσμο. Εκατοντάδες παιδιά είναι εκεί σήμερα για να πάρουν αυτή την αγάπη, να εισπράξουν αυτή την αγάπη, να πάρουν τα δώρα, τις λαμπάδες τους, το αυγό τους και ό,τι... Να μην υπάρχει, Ζήνα μου. Ευχαριστούμε, κύριε Μαρονίτη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.